Είναι 12 και γυρνάω σπίτι να ετοιμάσω τα τελευταία μου πράγματα, γιατί στις 4 κάπου εκεί πρέπει να πάω να πάρω το λεωφορείο, να πάω στο σταθμό του τρένου και από εκεί να πάω στο αεροδρόμιο, γιατί φεύγω. Δεν θα κοιμηθώ καθόλου, μπορεί να κοιμηθώ στο αεροπλάνο μετά, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα πριν φύγω. 1, 2, 3, fuck it. Είναι τόσο ήσυχα τώρα το βράδυ. Μόνο τα πουλιά ακούγονται. Και μόνο εγώ να περπατάω στο δρόμο. Είμαι λοιπόν εδώ στο σταθμό. Δεν υπάρχει ψυχή. Ψυχή δεν πατάει. Είναι άδειο. Είμαι μόνο εγώ εδώ. Έφτασα και τρώω αυτό εδώ, το βρήκα εδώ, το έχει ο μπαμπάς. Δεν έχω φάει και τίποτα άλλη μέρα, οπότε μου κάνει, πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο, είναι κουλούρι με τυρί. Πάρα πολύ ωραίο. Άλλο! Δεν πρόλαβα να πω παιδιά. Είδες, έχεις μάθει, ε! Ναι, βέβαια. Φιλάκια, φιλάκια. Ήρθε η κοράκλα. Ήρθε η κοράκλα μου. Άφησα τη μία και ήρθε η άλλη. Εν τω μεταξύ ήρθε σε χειρότερο καιρό εδώ πέρα και έχει πιο πολύ κρύο. Έχει συννεφιά. Είναι λες και δεν άλλαξα χώρα βασικά. Να, εδώ. Αγγλία ακόμα. Ήρθα στη Βασίλα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα με φιλοξενήσει για μία μέρα. Και τώρα θα πάμε για καφέ. Βασίλη, είσαι έτοιμη? Yes, είμαι. Πάμε. Λοιπόν, πήρουμε τα λεωφορεία. Είμαστε εδώ πιο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη και πάμε για καφέ στο Σορντόν, όπως το είπε η Βασίλη εδώ πέρα, με προφορά. Λοιπόν, για να σας ξαναγήσω και λίγο στη Θεσσαλονίκη, εγώ η έμπειρη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος εδώ πέρα που βλέπουμε μπροστά μας λέγεται Σβόλου και έχει διάφορα μαγαζάκια. Πιο πέρα έχει μία μπειραρία από εκεί που λέγεται Bulldog. Και εμείς όμως πάμε από εδώ τώρα, γιατί η καφετέρια είναι από εδώ. Απέναντι από εκεί που θα πάμε εμείς τώρα για καφέ, υπάρχει ένα μαγαζί που φτιάχνεις προφιτερόλ μόνο σου. Λέγεται Σουράι. Θα σας το... Μπορώ να το δείξω, φαίνεται από εκεί. Εκεί τώρα. Μπορώ να πω. Θα πάμε να πάρουμε προφιτερόλ. Αυτό θα κάνουμε. Πω, Βασιλεία, τώρα τι μου έχεις κάνει και στην Αγγλία δεν έχει προφιτερόλ, έτσι ωραία. Ξέρετε, μου έχει λείψει του στήλα. Θα πάω στο Βόλο και θα φάω του στήλα προφιτερόλ. Αυτό βάζει είναι πολύ γνώστο, δηλαδή θυμίζει γενικά. Και βάζει εσύ ό,τι είδου σοκολάτα θέλει, ό,τι είδου. Θα πάμε και εκεί, θα σα το δείξουμε κι αυτό. Λοιπόν, εδώ ακούστε τι γίνεται σε αυτήν την καφετέρια. Διαλέγει τι θέλει και διαλέγει από αυτό το κατάλογο εδώ τι θε για κέρασμα. Έχει όλο αυτό, όλο αυτό ο κατάλογο είναι να διαλέξει τι θέλει εσύ. Αυτή είναι η κρεπούλα τη Βασιλεία. Η κρεπούλα, κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Εδώ, πορτοκαλοπικά. Λοιπόν, να πάρουμε προφιτερό με τη Βασίλο. Να το θαυμάσαι. Εδώ μου είπε η Βασίλο ότι συνήθως έχει ουρά μεγάλη. Οπότε πάει να πει ότι είναι καλό το προφιτερό. Περιμένω να εντυπωσιαστώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η τσιμισκή και κάνουμε βολτίτσα εδώ, να φάω κι εγώ προφιτερόλ μου και μετά θα πάμε για χορό.
γιατί η Βασιλεία εδώ πέρα κάνει χορό. Και εγώ δεν το ήξερα, σήμερα το μάθα. Και θα με πάρει μαζί της. Λοιπόν, αυτές μπροστά μας είναι οι φημισμένες ομπρέλες της Θεσσαλονίκης. Εδώ πέρα έρχονται όλοι οι βασικοί και οι βασικές και βγάζουν φωτογραφία στις ομπρέλες. Και τι βασική φωτογραφία, δεν βγάζουν απλώς από κάτω από την ομπρέλα, βγάζουν να την κρατάνε κιόλας. Έτσι. Να, τώρα εδώ, εκεί πέρα είναι ένα ζευγαράκι για παράδειγμα. Να, βγάζει φωτογραφία. Να. Λοιπόν, να σας δείξω με τι ενθουσιάστηκα εγώ τώρα με αυτό. Κοίταξε τι όμορφο που είναι αυτό το φεγγάρι εκεί μέσα. Το έχουν βάλει να φαίνεται στη θάλασσα. Κοίτα πώς το έκανα τώρα και κοίτα τι ωραίο που φαίνεται. Πάμε για χορό, πάμε για χορό. Βασίλο, είσαι έτοιμη? Βασίλο, ετοιμάζεται. Λοιπόν, παραγγείλαμε να φάμε. Πήρα κλαμπ σάντουιτς μετά από πάρα πολύ καιρό. Να το. Η Βασιλίτσα πήρε κοτομπουκέ. Καινούριο παρατσούκλι τώρα, Βασιλίτσα, μ' αρέσει. Αχ, ναι, και δεν έχω αρκετά. Και βλέπουμε εδώ Chicago Med. Πάμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Υποπόταμος. Και θα πάμε να πιούμε κρασί, μπύρα. Θα δούμε τι θα πιούμε. Εγώ δεν πίνω μπύρα. Οπότε θα πιω μάλλον κρασί. Αλλά η Βασίλα που δεν ξέρω τι πίνει. Τι πίνει, Βασίλεια? Ξέρω τι θα πιει παρέα. Πάμε. Ήρθαμε να πάρουμε πρωινάδες σε ένα φούρνο στην γωνιά της Βασιλείας. Θα σας δείξω τι έχει. Αλλά κοιτάξτε εδώ, θα είναι πολύ cute τα γλυκάκια. Βασιλεία, θα σε ένα καλημέρα στο κοινό. Καλημέρα. Έτσι. Τώρα μπορεί να είναι και κοινό σου, ξέρεις, ε. Τι μπορεί να είναι. Θα έχεις φαν. Αχ, ναι. Βεβαίως, θα έχω. Πήρα κουλουράκι μετά από πολύ καιρό. Εδώ και είναι και θεσσαλονικιό αυτό. Πώς το είπα έτσι, θεσσαλονικιό λέγεται? Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Να, είναι και Θεσσαλονίκης. Ωραίο είναι. Είναι φρέσκο. Να τιμήσατε κι εσείς εδώ αυτό το φούρνο στη Θεσσαλονίκη. Πώς λέγεται? Κρούστα. Έφτασα σε κτέλ, πήρα εδώ τσουρέκι όταν το έπαινε και τώρα περιμένουμε εδώ πέρα για να αποβιβαστούμε. Εδώ. Γεια σου. Ραλούμι. Ραλούμι. Έλα εδώ. Κέικ. Κέικ. Ξύπνα. Ήρθε η θεία σου. Ξύπνα. Έλα. Έλα, ήρθε η θεία. Έλα. Καλέ. Έλα εδώ. Α, το παιδί μου. Έλα. Δεν με θες. Έλα. Ανέβα. Πού πας. Α, περίμενε. Ο Pancake με έγραψε. Δεν έχει όρεξη. Πήγε για ύπνο. Ήρθα όμως. Είμαι στο δωμάτιο της Μαρίας τώρα. Αυτό που σας έλεγα για τον καιρό, ήρθα κάτω να κάνω κάτι ψώνια και φωνίζει. Κοιτάξτε εδώ. Φωνίζει. Ξέρω που φαίνεται.
Είναι τραγικό πράγμα αυτό. Μάρτιος μήνας. Πάω να κάνω τα νύχια μου. Θα σας δείξω το σχέδιο μετά. Έχει κρύο σήμερα και φόρησα αυτό το μπουφάν. Είναι της Μαρίας αυτό το μπουφάν. Δεν το έχει φόρησει σχεδόν ποτέ. Κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ όλα τα έχω στο Λονδίνο, οπότε φόρησα αυτό. Στην Κράπα. Έψαχνα να το βέσει στη Λαπινέζα, κατάλαβε. Λαπινέζα. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Λαπινέζα εδώ και δύο ώρε. Έτσι λέγεται το Κράπα, ναι, Κράπα. Εδώ, Κουμουντούρου. Θα πάρω σε νυχτερινή, παιδιά. Βγάζουν φωτογραφία τα παιδιά. Έτοιμο, παιδιά. Πε ένα γεια. Νίκο, πε ένα γεια. Κυβικά, πε κυβικά. Κυβικά 4.000. Δείξε μετά. Δείξε μετά. Τι λε. Εμπειρά, τι έχει έρθει ο Σάκης για φωτογράφηση. No. Σάκη, πες γεια. Τον ενοχλώ τώρα. Πολύ αφοσιωμένος τώρα. Είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος τώρα. Για να δω τι κάνεις. Τι πολύ ωραία. Βγάζουμε τις λαμπάδες της μαμάς τώρα. Φωτογραφίες εδώ. Τι ωραία που φαίνεται, Βασιλεία. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει τα μούσα μπλούβες. Φτάνει. Βασιλεία.